Δεύτερη ήταν από τη Γαλλική Λεγανέτ σήμερα και αποκλεισμός για τη συνέχεια του κυπέλου Challenge Cup. Πού πιστεύεις ότι κλείθηκε ο αγώνας? Δεν θέλω να δώσω δικαιολογίες ότι εντάξει παίζουμε χωρίς τη Δένια, χωρίς τρίτη ξένη. Σίγουρα μετράει και αυτό, αλλά το ξέραμε ότι ήταν ένα δύσκολο μάτι σήμερα. Η γαλλική ομάδα είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ καλή υποδοχή. Εμείς είχαμε στόχο να τη χαλάσουμε την υποδοχή, να πιέσουμε τη σέρβις, το καταφέραμε για ένα σετ. Αν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό και στα τέσσερα, ίσως θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει, αλλά νομίζω ότι ήταν η καλύτερη ομάδα με βάση τη δικιά μας σύνθεση αυτή τη στιγμή. Από εκεί πέρα, εντάξει, αναμενόμενο. Θα θέλαμε να είχαμε προχωρήσει, δεν το συζητάμε, αλλά κοίταμε τη συνέχεια. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Στην Ελλάδα είσαι πολύ παιδί εμφανώς. Μπορεί εσύ για να μην θέλω το σχόλιο σαν δικαιολογία, αλλά το γεγονός ότι οι αλλαγές σήμερα ήταν περιορισμένες, αυτό δεν σας επηρέασε στην απόδοση που είχατε σήμερα? Δεν είναι μόνο ότι ήταν οι αλλαγές περιορισμένες, ουσιαστικά παίζαμε με δύο επιθετικές κάθε φορά. Δηλαδή με όποια ήταν η επιθετική στην κάθε και τις κεντρικές. Με έννοια λόγω του άμα δεν μπορεί να συμμετέχει στην επιθετική ανάπτυξη. Βοήθησε βέβαια στην υποδοχή, αλλά δυστυχώς η άλλη ομάδα ήταν υπερπλήρη σε όλες τις θέσεις. Για να μπορέσουμε να τις νικήσουμε θα έπρεπε να είμαστε πλήρεις τουλάχιστον και να παίξουμε αυτό που λέγει ο Γκλουντ, στα όρια μας. Το καταφέραμε για ένα σετ, εντάξει δεν έγινε. Προχωράμε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.